Τι ωραίο απόγευμα που μας έδωσε ευκαιρία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τον πρόεδρο τον κύριο Δρακόπουλο. Βρεθήκαμε σε έναν χώρο ο οποίος έβγαλε όλες τις δεξιότητες που μπορεί να έχει μια κοινωνία. Δηλαδή άνθρωποι με διαφορετική αφετηρία να μπορούν να παίξουν, να γελάσουν, να χαρούν, να διασκεδάσουν και να δώσει ένας μια assist στον άλλο. We want everybody to play together and grow together. Special Olympics is a global movement that uses the power of sport to empower people with intellectual disabilities. Εμάς μας κλείσαν τα αυτιά σήμερα και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και βλέπεις πως από ένα θεωρητικό πρόβλημα μικρό που σου επηρεάζει άλλες λειτουργίες, χάνει την ισορροπία του κορμίου, δεν μπορείς να ακούς, δεν μπορείς να περπατήσεις, να ακούς το βηματισμό σου. Οπότε αυτό δίνει πολλά credit παραπάνω στα παιδιά που κάνουν όλα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στο Ίδρυμα Νιάρχος. Βρίσκομαι σε ένα χώρο ο οποίος φέρνει τον πολιτισμό στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, έξω από τα σύνορά μας. Όλοι μπορούν να παίξουν μπάσκετ, όλοι μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Το γήπεδο Ζωής το έμαθα πριν από λίγο, είναι κάτι το πάρα πολύ ωραίο που γίνεται. Και πιστεύω ότι εκεί θα στεγαστούν πάρα πολλά παιδιά, οικογένειες, που θα δουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται και να έχουν μια άθληση αξιοπροπέστατη. Ήταν πραγματικά μια πανέμορφη εμπειρία σε αυτή τη σκηνή, τη λυρική σκηνή. Σε ένα αγώνα, πραγματικά τα παιδιά μας δώσανε δύναμη. Είναι πραγματικά νικητές της ζωής. Συγχαρητήρια στον coach, πραγματικά. Χρειαζόμαστε και άλλες συνεργείες σαν και αυτήν. Η Ελλάδα και η κοινωνία να δείξει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο εαυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα και ξεκίνησα λοιπόν να κοιτάω το χώρο γύρω-γύρω και κάποια στιγμή πρόβαλε στα μάτια μου μπροστά το γήπεδο. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, ειλικρινά ήμουν σε μια κατάσταση όπως πας, ξέρω εγώ, στο Broadway, ξέρεις. Δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να φορέσω αυτές τις οτοασπιδές και να απομονώσω ουσιαστικά τον ήχο. Ήταν πολύ μοναδικό το ότι παίζαμε μπάσκετ και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλες αισθήσεις. Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.